Λοιπόν, και τώρα φεύγει η Αλεξάνδρα και πάμε να συναντήσουμε εδώ την κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη, πρόεδρο Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και πρόεδρο των Κριτών του Αμβούργου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV και στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας, κυρία Καριωτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα στην εκπομπή σας. Χαίρομαι και εγώ που τα λέμε, χαίρομαι και εγώ που μιλάμε και που έχω τη δυνατότητα να ακούσω τη φωνή των κριτικών, όχι μόνο της Γερμανίας, γιατί σας βρίσκω στο Αμβούργο, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, είχατε την ευκαιρία, από εκεί θα ξεκινήσω, είχατε την ευκαιρία μετά από πολλά χρόνια να συμμετάσχετε, να παρέμβετε, να έχετε λόγο κι εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς εννοώ, στα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και φυσικά αναφέρομαι στην επιστολική ψήφο. Πώς σας έκανε αυτό, πώς σας φάνηκε αυτό? Επιτέλους είχαμε αυτή τη δυνατότητα για πρώτη φορά. Εμείς οι ομογενείς ζητάμε το δικαίωμα ψήφου επί δεκαετίες, πραγματικά. Και χαιρόμαστε που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία και χωρίς περιορισμούς να μπορούμε να συμμετέχουμε σε εκλογικές διαδικασίες. Αυτό που θα θέλαμε βέβαια είναι να επεκταθεί και να έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε και στις βουλευτικές εκλογές με επιστολική ψήφο. Και όχι μόνο σε ευρωεκλογές που είχαμε τη χαρά αυτή τη φορά να συμμετάσχουμε. Βεβαίως και δεν ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, όμως αυξηθήκαν αρκετά τα ποσοστά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές όπου υπήρχαν οι περιορισμοί και που ψηφίζαμε στα προξενία. Έχει όμως σίγουρα δυναμική και για πολύ παραπάνω ποσοστά συμμετοχής. Δηλαδή, περίπου πού κινήθηκαν, έχετε εικόνα? Ναι, κοιτάξτε, εδώ στη Γερμανία ήταν 9.600 που ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Στις προηγούμενες εκλογές είχαν ψηφίσει 3.300, αν δεν απατώμε. Ωστόσο, να πούμε βέβαια ότι στις ευρωεκλογές, επειδή εμείς είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, μπορούμε να ψηφίσουμε και εδώ τους Γερμανούς υποψηφίους. Έτσι. Δώστε μας το λίγο αυτό να το καταλάβουμε. Δηλαδή, εσείς είχατε τη δυνατότητα να ψηφίσετε και για την Ελλάδα αλλά και για τη Γερμανία? Έπρεπε να επιλέξω. Α. Αλλά, ναι, βεβαίως. Αλλά είχα τη δυνατότητα, αν ήθελα, να ψηφίσω τους Γερμανούς υποψηφίους. Βέβαια, εγώ προτίμησα και ψήφισα τους δικούς μας. Λέω, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου, πραγματικά να ψηφίσω τους Έλληνες υποψηφίους. Όμως αρκετοί ψήφισαν σίγουρα και τους Γερμανούς υποψηφίους και βέβαια να πούμε ότι είναι Ιούνιος μήνας και οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι, έχουν κατέβει ήδη Ελλάδα, οπότε ψήφισαν εκεί. Σωστά. Σωστά. Γιατί αυτή είναι η συνήθις διαδρομή, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. Μετά το Μάιο φεύγουν οι συνταξιούχοι και κατεβαίνουν Ελλάδα. Σας άκουσα κάπου να λέτε, κυρία Σαβιολάκη, πως νομίζω στη δήλωσή σας για τη στήριξη της επιστολικής ψήφου, πως η Ελλάδα, η καρδιά μας χτυπάει ελληνικά και έξω από τα σύνορα της χώρας. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε και εξακολουθείτε να το λέτε. Βεβαίως, πραγματικά, γιατί έτσι αισθανόμαστε, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι. Ζούμε μέσα στο εξωτερικό και είμαστε ανάμεσα σε δύο πατρίδες, αλλά κακά τα ψέματα, η καρδιά μας χτυπάει περισσότερο ελληνικά. Πολύ περισσότερο. Πόσο καιρό είστε έξω στη Γερμανία? Έχω λείπει από το Δεκέμβριο του 97. Α, πολλά χρόνια. Ναι. Την περισσότερη μου ζωή μου ουσιαστικά την έχω ζήσει στο εξωτερικό. Γιατί έλειπα και 3 χρόνια πιο μπροστά σε παιδική ηλικία, οπότε περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό είμαι παρά στην Ελλάδα πλέον. Φοβερό. Και παρόλα αυτά μιλάτε καταπληκτικά ελληνικά. Σας άκουσα να λέτε και κάτι μαντινάδες πρόσφατα. Δικές μου αυτές, δικές μου. Δικές σας. Α, έχουν copyright, αλήθεια. Τέλειο. Βεβαίως. Πολύ χαιρόμαστε. Και όχι μόνο... Όχι όλα. Αυτές που είχα βγάλει για την ελληνική γλώσσα και αυτές εννοείται, έτσι, αυτή η συνομιλία μου εννοείται. Αυτές. Ναι, για την ελληνική γλώσσα και δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν δικές μου αυτές. Ναι. Βεβαίως είχα χρησιμοποιήσει και κάποια συνομιλία μου κλασικές μαντινάδες, αλλά έκλεισα με τις δικές μου τις μαντινάδες. Και παραλλήλως είστε και ένας άνθρωπος που θέλω να πω ότι έχετε ρόλο και στην Γερμανία. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και μέλος της ΠΕΝΤΕ, σωστά? Ναι, εδώ και 25 χρόνια. Από το 98 ουσιαστικά είμαι μέλος του ΠΕΝΤΕ. Και ήμουν ήδη εκλεγμένη περιφερειακός σύμβουλος μεταξύ 14 και 19.
Δεν είχα βάλει την προηγούμενη πενταετία υποψηφιότητα. Τώρα όμως με παρακάλεσαν πάλι οι ίδιοι να ξαναμπω, να ξαναβάλω ψηφιότητα, γιατί έλειψα για τα θέματα υγείας τα προηγούμενα χρόνια, όπως μου είπανε. Και το έκανα με χαρά. Και όπως δεν έχει βγει ακόμα το επίσημο αποτέλεσμα, αλλά όπως φαίνεται, έχω εκλεγεί και πήγα πολύ καλά. Πότε περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα? Θα ανακοινωθούν στις 25 του Ιούνιου τα επίσημα αποτελέσματα, αλλά εντάξει, δεν νομίζω, δεν θα αλλάξει τώρα κάτι. Οι καταμετρήσεις ό,τι να γίνουν έχουν γίνει και κάποιες που έπρεπε να επαναληφθούν έγιναν, οπότε δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα έχετε πια και ρόλο κεντρικά, έτσι δεν είναι? Στην περιφέρεια εδώ πέρα που ζω και εργάζομαι, mm-hmm. στο Χάρμπουργκ, είναι ναι, μια περιφέρεια του Αμβούργου. Δεν μπορώ τώρα βέβαια και S5 και στη Γερμανία, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς είδατε αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Υπάρχει ένας προβληματισμός και στη Γερμανία, σωστά? Ναι, για να είμαι ειλικρινής, ανησυχία μεγάλη βεβαίως με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη και εδώ στη Γερμανία που βγήκε δεύτερο κόμμα για ΕΦΤΕ, η εναλλακτική για τη Γερμανία. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά μας φοβίζει όλους και πρέπει οπωσδήποτε να αναλυθούν τα αίτια και να προβούν σε αλλαγές πολιτικής ώστε πραγματικά να ξαναπείσουν τους ψηφοφόρους ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για τη Γερμανία πέρα από τα δημοκρατικά κόμματα. Πρέπει να γίνει πολύ καλή δουλειά και ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο Σόλτς, ο καγκελάριος, πρέπει τώρα με έργα πλέον να πείσουν τον κόσμο ότι αξίζει να εμπιστευτούν τα δημοκρατικά κόμματα. Βέβαια να πούμε ότι εδώ στο Αμβούργο, ευτυχώς, γιατί το Αμβούργο είναι μια κοσμοπολιτική πολύ δημοκρατική ανέκαθεν, πήγαμε καλά τα δημοκρατικά κόμματα και η ΑΕΦΤΕ βγήκε τέταρτο κόμμα με ένα ποσοστό 8%. Mm. Δεν είναι τυχαίο που είστε η ομορφότερη πόλη της Γερμανίας, δεν έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πραγματικά όχι. Το Αμβούργο έχει βέβαια και υψηλό βιωτικό αλλά και μορφωτικό επίπεδο. Mm. Και βέβαια έχει και πολλούς ξένους ως λιμάνι που είναι. Όμως ήταν ανέκαθεν κοσμοπολιτική χώρα, πόλη, οπότε ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως έχουν άλλες πόλεις της Γερμανίας και κυρίως οι πρώην πόλεις της Ανατολικής Γερμανίας. Mm. Εκεί όπου τα ποσοστά είναι συντριπτικά. Τα κρατήδια εκεί πραγματικά είναι πρώτο κόμμα το ΑΕΦΤΕ. Οπότε εκεί πραγματικά πρέπει να γίνει πολύ σοβαρή δουλειά ούτως ή άλλως. Σας περιμένουμε. Εμείς πήγαμε καλά. Σας ναι, περιμένουμε ναι. Στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Έρχεστε, θα πάντα. Πάντα, βέβαια. Θα κατέβουμε από 22 Ιουλίου μέχρι 18 Αυγούστου. Α, οικογένεια. Μια χαρά. Βέβαια. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Λίμω. Θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά. Βεβαίως. Αυτό περιμένουμε όλο το χρόνο, να κατέβουμε στην Ελλάδα, να κάνουμε τις διακοπές μας και να πάρουμε το άρωμα της πατρίδας μας. Και τη δύναμη να συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά, να δίνετε φωνή στην Κρήτη όπου και αν βρίσκεστε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σας. Επίσης.